Καλημερούδια, άλλο ένα vlog ξεκινάει, είναι συνέχεια από χθες, από το προηγούμενο που έχει ανέβει. Είναι Τρίτη, ξεκίνησαν τα ζουζούνια μου σχολείο σήμερα πρώτη μέρα. Εχθές το βράδυ κάτσα κούρεψα και τα τρία τα ζουζούνια. Το Μιχαήλ Άγγελο δεν είχα σκοπό να τον κουρέψω, αλλά του πήρα όλα τα πλαϊνά αρκετά κοντό, τέρμα κοντό δηλαδή. Γιατί ζήλευε, ήθελε και αυτός να ανέβει στην καρέκλα και να φορέσει την περιβόητη μπέρτα για να κουρευτεί, οπότε τον κούρεψα και εκείνον. Μετά το βράδυ έβαλα για ύπνο τα ζουζούνια, εκτός από τον Άγγελο, ο οποίος έβλεπε παιδικά, τραγουδάκια δηλαδή θέλει να ακούει, αλλά δεν με πείραξε καθόλου, γιατί 10 λεπτά πραγματικά έκανα το σπίτι GG γρήγορα, ενώ έβλεπε. Μετά πήγα βούρτισα δοντάκια, έβαλα τις κρέμες μου και μια χαρά, ήταν κύριος, λέω θα τον έχει πάρει ο ύπνος, αλλά καθόταν εκεί και έβλεπε. Είχα φτιάξει και τα σάντουιτς, όλο ότι είναι να πάρει ο Χρήστος τη δουλειά και ότι είναι να πάρουν τα ζουζούνια σήμερα στο σχολείο. Το πρωί σηκωθήκαμε, χτενίστηκε η Αλεξανδρούλα, έχει και τη φρατζούλα της τώρα, θα σας αφήσω και φωτογραφία. Πήγα τα ζουζούνια, πήγα να πάρω ένα πακέτο, αλλά δεν έχει έρθει, οπότε θα μου το φέρουν αύριο, θα περιμένω να μου το φέρουν στο σπίτι. Και πήγαμε Σκλαβενίτη, που αλλού, να κάνω ψώνια, τα οποία θα σας δείξω τώρα που θα κατέβουμε να πάμε στο σπίτι. Κατεβαίνουμε από το αυτοκίνητο και τα λέμε πάνω από το σπίτι. Τι είναι αγάπη μου, τι είναι ψυχή μου, φοράει η μαμά το μικρόφωνο, φοράει η μαμά το μικρόφωνο. Ποιες γαλατάκες για να κάνουμε το φαγητό, να μαγειρέψουμε. Για πάμε να κάνουμε ένα μικρό σούπερ μάρκετ haul. Άφησα τα μεγάλα τα ζουζούνια στο σχολείο. Πετάχτηκα να πάρω κάποια πραγματάκια που ήθελα. Λοιπόν, 36 ευρώ και 60 λεπτά πλήρωσα. Σκλαβενίτη πήγα. Δεν είχε το κατσικίσιο γάλα των παιδιών, το milk. Οπότε τους πήρα νονού family και έχουν ακόμη ένα κατσικίσιο. Θα πάω και αύριο να δω αν το βρω. Αν το βρω, θα τα χρησιμοποιήσω αυτά σε άλλες συνταγές. Αντί για να τα δώσω στα παιδιά και θα τους δώσω το κατσικίσιο. Όλυμπος, ελαφρύ για μένα, για τα ροφήματά μου και όχι μόνο, για τη βρώμη μου, για τα δημητριακά γενικά. Δύο ψωμάκια μόλις είχαν βγει. Κουλουράκι για τώρα για πρωινό για μένα και ίσως φάει και ο μικρούλης.
Λοιπόν, πάμε σε καθαριστικά. Καζολίν μαλακτικό, πήρα αυτό εδώ, το οποίο μυρίζει εξαιρετικά, είναι φανταστικό. Intense Care, άγρια ορχιδέα και σανδαλόξυλο για 28 πλήσεις. Overlay για τις ξύλινες επιφάνειες που με έχετε φάει, που αυτό έβαζα, αλλά είχα καιρό να το πάρω. Σπρέι για έπιπλα, γυαλίζει, φροντίζει και ξεσκονίζει με κερί μέλισσας. Χρόνια. Θυμάμαι πριν το άλλο όμως, που ήταν, δεν ήταν με ψεκαστήρι από πάνω, ήταν το άλλο. Δεν ήταν σπρέι, ήταν κρέμα. Ένα παπάκι για την τουαλέτα Duck, κυρίως για να καθαρίζω και όχι για να το αφήνω. Ένα ντρόλιο υγρό. Έχω να πει πολλές φορές ότι μου θυμίζει πολύ το Ariel, μου θυμίζει πολύ το Skip, δηλαδή είναι σαν απλά να πληρώνεις το όνομα. 44 πλήσεις, ούτε 5 ευρώ. Συμφέρει πάρα πολύ, καθαρίζουν πολύ ωραία τα ρούχα. Τι θες να δείξεις κι εσύ, αλλά πάρε να δείξεις αυτό. Σάνιτα, σακούλες μεγάλες με χερούλι για τον κάδο. Τώρα θα δείξεις κι εσύ. Πανάκι μικροϊνών για τζάμια, καθαρίζει μόνο με νερό. 2 πανάκια για τα τζάμια. Όταν σταματήσει πια να βρέχει και δεν ρίχνει αυτό το χώμα που μου έχει σπάσει τα νεύρα, πλένω αυτοκίνητο, πλένω τζαμαρίες και γίνονται όλα σύσκατα. Και κιμά, μισό κιλό χοιρινό, μισό κιλό μοσχαρίσιο για να κάνω σήμερα κεφτεδάκια. Θα κάνω φασολάκια και θα τους συνοδέψω με κεφτεδάκια. Και μία πλάκα Βιτάμ, την οποία θα σας δείξει ο Άγγελος. Αυτά ήταν τα ψώνια μας για σήμερα. Πολύ σύντομο. Supermarket haul. Ο Άγγελος μου έβγαλε τα δημητριακά της ολικής, ευτυχώς. Γιατί δεν θέλω να τρώει γενικά. Προσπαθώ να αποφεύγω γενικά να τρώει βλακίες. Λοιπόν, εγώ τι έκανα. Δεν έχω φτιάξει ακόμη τα ψώνια, ακόμη έξω τα έχω. Γύρισα ένα βίντεο όμως, ένα supermarket haul, το οποίο θα το δείτε και εδώ. Απλά το επεξεργάστηκα πολύ γρήγορα. Όταν λέμε πολύ γρήγορα, γιατί 2,5 λεπτά βγήκε. Τώρα το έχω βάλει να ανεβαίνει στο TikTok. Και συνεχίζουμε εμείς εδώ το βίντεό μας. Έχω πάρει τη χύτρα μου. Έχω καθαρίσει κρεμμυδάκι. Ψιλοκόβω το κρεμμυδάκι μου, να βάλω φασολάκια να γίνουν στη χύτρα και μετά να φτιάξω τον κιμά μου για να κάνω κεφτεδάκια. Στο air fryer θα τα βάλω τα κεφτεδάκια. Οπότε και σε αυτό το vlog θα δούμε κάτι ακόμα στο air fryer. Θα βάλω τώρα στα φασολάκια μου ένα κρεμμύδι μεγάλο, κατεψυγμένα φασολάκια έχω, δεν έχω φρέσκα. Δεν βρίσκεις και τίποτα της προκοπής εδώ πέρα. Είναι η αλήθεια, θέλουμε πολύ ψάξιμο. Και λαϊκή εδώ κοντά μου έχει την Παρασκευή. Σήμερα είναι Τρίτη, όπως σας είπα. Αλλά μην φανταστείτε, και στη λαϊκή πρέπει να πας 6 ώρα το πρωί για να βρεις. Και τι τιμή θα τα έχουνε. Το έχουν ξεφτυλίσει και εκεί. Αλλά δεν φταίνε και οι άνθρωποι με τις ανατιμήσεις, παιδιά που έχουν γίνει. Τέλος πάντων. Άγγελ, τι κάνεις? Λοιπόν, έβαλα το ένα κρεμμύδι. Βάζω τώρα και 2 σκελίδες σκορδάκι. Το καλό είναι ότι στη χύτρα μπαμ μπαμ τα βάζεις όλα, κλείνεις το καπάκι και γίνονται. Φασολάκια μπαρμπαστάθη. Έπαιρνα και τα μαράτα, αλλά έβρισκα συνέχεια κοτσάνια μέσα και μου σπάγε τα νεύρα, δεν τα έτρωγαν τα παιδιά, τι είναι αυτά, τι είναι αυτά. Και δεν, μου σπάγαν και εμένα τα νεύρα δηλαδή όταν έτρωγα, όχι μόνο τα παιδιά. Οπότε δεν τα ξαναπήρα. Το μόνο που έχω φρέσκο, αλλά το έχω καταψύξει, είναι μαϊντανός. Θα βάλω μαϊντανό. Επίσης θα βάλω αυτό τον άμυκτο το λαχανικό που έχει μέσα καρότα. Γιατί αρέσουν πολύ στα παιδιά τα καρότα. Ξεκίνησε η Αλεξάνδρα και τα ξανατρώει πάλι. Ο Γιώργος, εντάξει, τα τσακίζει, δεν το συζητώ και ο Άγγελος. Τι είναι, παιδί μου? Τι πάτησες, παιδί μου? Τον βλέπετε? Τι πάτησες, δώσ' τη μαμά. Για δώσ' τη μαμά να το φτιάξει. Πού μπήκες εκεί εσύ? Φάει εσύ, φάει τα δημητριακά σου. Άλλα, πού μπήκες εσύ? Παναγία μου, πώς φωνή. Εκεί. Μπράβο. Μπράβο. Τώρα θα καθαρίσω και μία πατατούλα φρέσκια για να την κάνω κύβους μέσα στο φαγητό. Ένα κύβο χωρίς σαλάτι λαχανικών.
πιπέρι, ένα μικρό κουταλάκι του γλυκού, μη σας πω και λίγο λιγότερο, πάπρικα, πάπρικα βάζω, ένα κουταλάκι μεγάλο το βάζω, γλυκιά είναι. Αλάτι δεν σας λέω, βάλτε εσείς όσο θέλετε, γιατί εγώ σας έχω πει μαγειρεύω, δεν πέφτει κιόλας τώρα, μαγειρεύω ανάλατα, δηλαδή σκεφτείτε ότι βάζω ένα μικρό κουταλάκι γεμάτο του γλυκού για όλο το φαγητό. Τι έχει διαφημίσεις? Ένα ή δύο δαφνόφυλλα, ένα θα βάλω. Τώρα εσείς αν θέλετε να βάλετε δυο μου, να βάλετε κάτι άλλο, εγώ τα θεωρώ περιτά. Το βλέπετε το φαγητό πως είναι, πως είναι το πριν. Πάμε να προσθέσουμε νεράκι, ίσα ίσα να σκεπαστεί γιατί θέλω να μου βγει και σάλτσα. Α, πελτέ δεν έβαλα, είδατε. Δύο κουταλάκια πελτέ, ντοματοπολτό δηλαδή. Και κάτι άλλο που ξέχασα, τώρα θα το βάλω, που μου αρέσει πάρα πολύ στα φασολάκια. Τι είναι αγάπη μου, τι, θες και άλλα, τα φαγές. Ας τα δω. Είναι ο άνηθος, οπότε πάμε να βάλουμε και άνηθο. Ένα κουταλάκι του γλυκού, ταιριάζει απόλυτα με τα φασολάκια. Δεν έχω φρέσκο, είχα στην κατάψυξη, τώρα δεν έχω, οπότε έβαλα από το κουτάκι. Ήρθε και ο μπομπυράς μου να δει τι μαγειρεύει αυτή η μαμά σήμερα, τι θα φάει αυτό το παιδί σήμερα. Γεμίζω το βραστήρα μου για να βάλω νερό, δεν θα το βράσω, απλά με βολεύει η κανάτα. Επειδή τον έχω πάντα στο μπάγκο. Τι. Κρυσάρα. Έχω βάλει και ένα πλυντήριο πιάτων από το πρωί. Τι θες. Θα βγει μετά να το τακτοποιήσω. Ίσα ίσα παιδιά να σκεπάσει. Για να μην μου μείνει μετά νερό, να μου βγει ωραία η σάλτσα. Κάτσε λίγο να κατέψει μαμά. Το μάτι δεν το έχω ανάψει ακόμα, θα το ανάψω τώρα. Ένα 20 λεπτό βαριά και πολύ σας λέω, τέταρτο, έχω φαγητό έτοιμο. Λοιπόν, πάρ' το χεράκι. Να κλείσει μαμά καλά τη χύτρα, τώρα θα κατέβουμε από εδώ και θα ανάψει μαμά το μάτι, εντάξει. Θα καίει τώρα εδώ, έλα γκαλίτσα. Πάμε να φτιάξουμε τον κυμά. Πάμε τώρα να φτιάξουμε τον κυμά για τα κεφτεδάκια μας. Έχω βάλει και τον αγγελάκο μου εδώ στον μπάγκο, πειράζει τα κεριά εδώ που έχω. Έχω ρίξει τρίματα τώρα κάτω, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα αμουλιάσω μπαγιάτικο ψωμί που έχω, πριν 3 μέρες το πήρα αυτό. Θα το μουλιάσω. Ο Άγγελος πήρε κουλουράκι, του έβαλα και χυμό. Τώρα βάζω και σε μένα λίγο χυμό, να πιω ένα ποτήρι μαζί με το κουλουράκι. Πάλι δεν έχουμε ίντερνετ. Έχει έρθει 6-7 φορές ο τεχνικός στα νεύρα μου. Πάμε να καθαρίσουμε ένα κρεμμύδι. Κανονικό μικρό θα το έλεγα, δεν θα το έλεγα μεγάλο. Να το ξεφλουδίσω. Και έχω θρηματίσει το ψωμάκι μου. Θα τρίψω το κρεμμύδι μου. Θα προσθέσω το κυμά και το χοιρινό και το μοσχαρίσιο. Θα προσθέσω ένα αυγουλάκι. Άλλες φορές βάζω, άλλες όχι. Λίγο πιπεράκι, μισό κουταλάκι του γλυκού. Λίγο αλατάκι, πάλι αυτό σας είπα σε εσάς. Εγώ τώρα βάζω ένα κουταλάκι του γλυκού, ας πούμε, γεμάτο. Με το μάτι τα κάνω, παιδιά. Μετά από τόσα χρόνια που μαγειρεύω,
Σκεφτείτε ότι μαγειρεύω από τα 16 μου και είμαι 32, 16 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνετε, μη βάζεις τα χέρια, θα γίνεις χάλια. Περίμενε. Διώσμο. Ας το κάτω αυτό. Άγγελε, βρέχει, βρέχει, κοίτα. Βρέχει. Ρίχνει μια βροχή κατακλυσμό. Καλό χειμώνα, παιδιά. Το τι ρίχνει εδώ και πόση ώρα δεν περιγράφεται. Βλέπετε το δρόμο, έτσι, πλημμύρα. Πάμε να βάλουμε και λίγο μαϊντανό. Και πολύ αγάπη, αυτό θέλει το μαγείρεμα, πολύ αγάπη. Λοιπόν, τα ανακατεύω εγώ, Άγγελ, και μετά εσύ. Περίμενε να πάει τα αυγό παντού και θα πιάσει εσύ μετά. Δεν μπορώ με γάντια, τα χέρια μου είναι πολύ καλά πλυμμένα. Για εμάς μαγειρεύω, δεν μαγειρεύω για γκουρμέ εστιατόριο. Έτοιμο το μείγμα μου, το οποίο θα το αφήσω μία ώρα μέσα στο ψυγείο, αφού το κλείσω πρώτα με μεμβράνη. Ζυμώσουμε τα κεφτεδάκια μας μετά. Να πάρει το μείγμα μας αυτά τα μπαχαρικά που έχουμε βάλει, να ξεκουραστεί και θα τα ζυμώσουμε μετά. Και αφού τύλιξα τα κεφτεδάκια, τα έβαλα στο ψυγείο, τακτοποίησα και τα ψώνια όλα. Ακούτε τώρα, φαντάζομαι, τη χύτρα, ακούτε και βροχή, ρίχνει, δεν φαντάζεστε τι ρίχνει. Ευτυχώς που δεν έχω κάνει αυτά που σας είπα. Αυτοκίνητο, μπαλκονόπορτες, μπαλκόνια, ευτυχώς. Δεν ξέρω τώρα αν αυτή θα είναι καθαρή βροχή ή αν θα ρίξει χώμα, αλλά ρίχνει χαμό, κατακλυσμό. Ευτυχώς έχω βρει πάρκινγκ και πάρκαρα απ' έξω από το σπίτι, οπότε μετά το μεσημέρι δεν θα έχω άγχος. Μην γίνει μουσκεμα ο Άγγελος και για να πάω να πάρω τα μεγάλα ζουζούνια. Θυλάζουμε, νιστάζει ελεϊνά. Γιατί τώρα αυτές τις μέρες πάλι ξυπνάγαμε πιο αργά, οπότε είχε βγει λίγο από το πρόγραμμα. Κοιμόμουν και εγώ. Έχω πάρει στην εταιρεία για το ίντερνετ, περιμένω να με πάρουν. Γιατί είχα την επιλογή να με πάρουν και να μην περιμένω εγώ στην αναμονή. Ρε μάνια με το μικρόφωνο, δεν θα μας αφήσει. Έχω κάνει ένα post στο μία δημοσκόπηση στο Instagram, σε story, εάν θέλετε να σας κάνω βιντεάκια story time ASMR. Κάποιοι γνωρίζετε τι είναι το ASMR, κάποιοι άλλοι δεν γνωρίζετε τι είναι το ASMR. Το ASMR είναι ότι μπορείς να εξιστορήσεις κάτι, να πεις ας πούμε ένα story time ή κάτι άλλο και να μιλάς ψιθυριστά. Όταν άλλος έχει χαλαρωτική φωνή, είναι ωραίο να ακούσει ASMR. Δηλαδή να υπάρχει απόλυτη ησυχία και να σας μιλάω ψιθυριστά. Ας πούμε, μια φορά και ένα καιρό ήταν ο κακός ο λύκος. Λέμε τώρα, έτσι. Αυτό. Εμείς εδώ θα ράξουμε τώρα, θα πιω το χυμό, θα φάω κουλουράκι μέχρι να βγει το φαγητό. Αργότερα θα σηκωθώ, θα κάνω τα κεφτεδάκια μου, πλυντήριο δεν βάζω, δεν είναι και ολόκληρο, οπότε... Έπιασε τα κουλούρια και βλέπετε τι έχει κάνει, τα ρίξε κάτω. Και μετά έπιασε το χυμό μου και τον έκοβε βόλτες. Και γέμισε όλο το σαλόνι με χυμούς. Πάμε να βάλουμε ένα σκουπάκι.
Καλό χειμώνα. Κύρα, έχεις τι πάνω της. Κύρα. Να δω πώς θα βγω να πάω να πάρω την Αλεξάνδρα και τον Γιώργο. Καλό χειμώνα. Μιλάμε, ρίχνει. Τα ακούτε και το βλέπετε, έτσι. Τι κάνει η βροχή? Τι κάνει η βροχή, μπουμ? Φοβάται, κύρα, φοβάται. Φοβάται, κάντε καλή, κάντε την αγκαλίτσα που φοβάται. Τι έκανε, σου δε σου φυλάκι? Ο Άγγελος έχει τρελαθεί με τη βροχή, η κύρα έχει χεστεί. Σταμάτα, μωρή! Άγγελε! Τι λερώθηκα εδώ? Κύρα, χέστηκε, παιδιά. Για να ανεβαίνει στο κρεβάτι μου, έτσι έχει χεστεί. Κάτω! 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 Έχει χεστεί. Κύρα, άμα κάνει ότι χασμουριέται ή κάνει αυτό το λαχάνιασμα, είναι χεσμένη. Είναι πολύ φοβισμένη. Βρε καλό στον κι αυτόν, ήρθε και ξάπλωσε δίπλα στην κύρα του. Κύρα, κάτσε κάτω. Έλα εδώ, έλα εδώ. Τι έπαθες? Τι έπαθες, κύρα? Κύρα. Πάει μέση μου. Έχουμε γυρίσει από το σχολείο. Εντάξει, όλα καλά. Είχε σταματήσει η βροχή. Πάλι καλά. Πάλι καλά που είχε σταματήσει η βροχή. Τώρα έχω βάλει την Αλεξάνδρα να κάνει την αντιγραφή μέχρι να κάνω εγώ γρήγορα τα κεφτεδάκια. Γιατί πεινάει. Ο Γιώργος κάνει κάτι ασκήσεις στην ιστορία. Ο Μιχαήλ Άγγελος είναι εδώ. Με βλέπει με τα κεφτεδάκια και σου λέει θα έρθω κι εγώ. Έχουμε πει είναι μικρό σεφ. Και στην Αλεξάνδρα είπα ότι δεν πρέπει να δίνει βάση στο τι θεωρεί ο καθένας. Γιατί της έκανε μία συμμαθήτριά της ένα σχόλιο για τα μαλλιά και της είπα ότι εφόσον εσένα σου αρέσουν που της έκανα τη φράτζα, δεν θα δίνεις σημασία σε κανέναν. Πάρα πολλά. Η Αλεξάνδρα έκανε την αντιγραφή, ξεκίνησε να τρώει. Έχω δει μόνο ότι μας είπε και εγώ έχω ξεκινήσει τρώω και ταΐζω και τον Άγγελο παράλληλα. Ο Άγγελος θέλει όρθιο σήμερα να φάει, κάνει βόλτες και έρχεται. Είχα δει τη Γαλλία. Έλα, Άγγελε. Έλα. Τον πύργο του Άιφελ. Έλα, μπουκίτσα. Έλα. Αυτό που είναι τόσο μεγάλο. Τα κεφτεδάκια έχουν βγει θεϊκά. Πραγματικά είναι υπέροχα. Ζουμερά, ζουμερά. Φάγανε τα παιδιά, διάβασα την Αλεξάνδρα, πρέπει να διαβάσουμε όμως και άλλο το κείμενο στη γλώσσα. Έλουσα τα μαλλιά, κοίμησα το Μιχαήλ Άγγελο
Και τώρα θα μαζέψω εδώ το υπόλοιπο το μείγμα του κιμά. Να το βάλω μέσα. Έχω κρατήσει αρκετά από ό,τι είδατε στη φριτέζα μέσα. Και αυτό θα το βάλω στο ψυγείο να τα ψήσω αργά το βράδυ. Για να τους βάλω αύριο στο σχολείο. Και να πάρει και ο Χρήστος αύριο στη δουλειά. Εγώ τώρα που είναι η ώρα του σνακ, αυτό που θα κάνω είναι να βάλω 2% γιαουρτάκι. Ένα κουταλάκι μικρό μέλι, νυφάδες βρώμης και λίγα καρύδια. Την άραξα όσο κοιμόταν ο Μιχαήλ Άγγελος, έβλεπα μία σειρά στο Netflix που βλέπω. Λέγεται The Good Doctor, ο καλός γιατρός. Σηκώθηκε ο μικρούλης τώρα, του έβαλα ένα χυμούλι που ήθελε να πιει. Άστε μου, ναι, και είναι η ώρα να συμμαζέψουμε το χαμούλι που επικρατεί στο σπίτι. Γενικά επικρατεί ένας χαμούλης. Οπότε πάμε να συμμαζέψουμε εδώ παπούτσια, βλέπετε. Η τραπεζαρία που έφαγαν και μετά διαβάζαμε. Εδώ λίγο πάγκος και φτασιμάζεμα. Τα πιάτα που φάγαμε. Οπότε πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο συμμάζεμα. Θα ανοίξω ένα live για να κάνω τα καθαρίσματα όλα. Φύγαμε, πήγαμε, πήραμε το Γιώργο από τον... Από τον παιδό, το βάλω. Το Γιώργο από το ΚΔΑΠ. Επιστρέψαμε. Αύριο σκέφτεται να πάει και η Αλεξάνδρα στο ΚΔΑΠ. Είδε τις κυρίες εκεί. Τις έλειψαν. Τους έλειψε και η Αλεξάνδρα. Έχουμε επιστρέψει στο σπίτι. Ο Γιώργος έχει φάει μία τορτίγια. Δεν πρόλαβα να τραβήξω τίποτα. Την καταβρόχθησε. Μέχρι να φτιάξω στην Αλεξάνδρα και να φτιάξω και κάτι για μένα και τον Άγγελο. Την καταβρόχθησε. Τώρα η Αλεξάνδρα έφαγε μία βάφλα με μερέντα, άφησε την άλλη και έχω φτιάξει κι εγώ ένα τοστάκι να φάω και ένα τοστάκι για τον Άγγελο και έχω βάλει και χυμό. Έτσι θα κλείσει η μέρα μας. Θα συμμαζέψω λίγο το σπίτι πάλι, μην ξεχνάτε να είστε όμορφοι μέσα και έξω προπάντων εσωτερικά. Θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο, κάτι θέλει να πει η Αλεξάνδρα. Σας αγαπώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ, καλά μας στο επόμενο βίντεο. Βίντεο. Πολλά φιλιά, καλή συνέχεια σε όλους.